Και εκεί θα πάμε λοιπόν τώρα στις εξελίξεις από τον Λίβανο και τον Αντώνη Τσολναρά, που επί πολλές ημέρες καταγράφεται τη φρίκη του πολέμου και μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση από τη μία πλευρά με τις επιθέσεις του Ισραήλ και από την άλλη πλευρά η Χεζμπολάχ. Ναι, και αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι εχθές μόλις, πριν από ένα 24ωρο, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο κύριος Μικάτη, είχε αποκαλύψει ότι είχε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις, κάποιες εγγυήσεις από την Αμερική ότι ούτε τα νότια προάστια της Βηρυτού αλλά και ευρύτερα η Βηρυτός θα μπει ξανά στο στόχαστρο του Ισραήλ. Κάτι το οποίο διαψεύστηκε σήμερα με την αποχώρησή μας από το αεροδρόμιο, διότι φεύγοντας νωρίς το πρωί μαζί με τον Κώστα τον Παπαδάτο, είδαμε και πάλι μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τα νότια προάστια της Βηρυτού. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί και για πολύ καιρό ακόμη, διότι φαίνεται ότι το Ισραήλ ξεκάθαρα θέλει να εξοντώσει ολοκληρωτικά τη Χεσμολά, σε αντίθεση με το κράτος του Λιβάνου, το οποίο βλέπουμε, Εύα, ότι είναι σε παράλυση. Δηλαδή, από τη μία προσπαθεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός να φέρει κάποια εξομάλυνση της κατάστασης, αλλά από την άλλη πλευρά η Χεσμολάχ εξακολουθεί να απαντά στα χτυπήματα του Ισραήλ, οδηγώντας σε καταστροφικά αποτελέσματα. Διότι εμείς από την πρώτη στιγμή που προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, η φράση που μας είχαν πει είναι ότι γίνεται πόλεμος εκεί έξω και δεν είναι κανείς ασφαλής. Δηλαδή, θεωρητικά υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πιο ουδέτερες, αλλά κάτι τέτοιο πάλι διαψεύστηκε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, διότι είδαμε ένα χτύπημα στην Πάστα με πάνω από 22 νεκρούς, ως δικαιολογία το οποίο χρησιμοποίησε το Ισραήλ, διότι έψαχνε το γαμπρό του Νασράλα, και βλέπουμε ότι με πρόσχημα αυτό θα συνεχίσει να εξαπολύει πραγματικά πολύ δρυμύτατα τα χτυπήματα σε όλο το Λίβανο. Οπότε αυτή τη στιγμή η εικόνα και η τελευταία αίσθηση που είχαμε από τη χώρα του Λιβάνου είναι ότι πραγματικά δεν είναι κανείς ασφαλής σε κανένα σημείο, σε καμιά περιοχή, σε ολόκληρη τη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Τσολναρά.